Ένα εφιαλτικό σενάριο για το προσφυγικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με άλλες βαλκανικές χώρες και τους Αμερικανούς. Επρόκειτο για την άσκηση χρυσόμαλο δέρας, από την οποία φυσικά απουσίαζε η Τουρκία. Τις εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε η Λευκή Γεωργάκη. Παραστρατιωτικοί και τρομοκράτες πυρπολούν σκηνές σε προσφυγικό στρατόπεδο που έχει στηθεί κοντά σε εμπόλεμη περιοχή. Αμέσως παρεμβαίνει μια πολυεθνική βαλκανική δύναμη με πεζοναύτες, ελικόπτερα και δυνάμεις πυροβολικού για να προστατεύσει τους πρόσφυγες. Είναι προφητικό. Τίποτα δεν είναι προφητικό. Προετοιμαζόμαστε για όλα, συνεκπαιδευόμαστε για όλα. Οι ασκήσεις είναι ασκήσεις. Η άσκηση Χρυσόμαλο Δέρας υπό την αιγίδα και την οργάνωση της Ελλάδος κατάφερε να φέρει κοντά και να συνεργαστούν χώρες των Βαλκανίων που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Συμμετείχαν 6 βαλκανικές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά πήραν μέρος και στρατιωτικοί από τη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της συγκεκριμένης άσκησης κρίθηκε από την ικανότητα, την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των στελεχών των ειδικών δυνάμεων.